Είστε εσείς και ο κύριος Τζανακόπουλος από την Επιτροπή. Κατιαγγέλλετε τη διαδικασία. Κάνατε ένα λάθος στην εισαγωγή σας, κύριε Παπαδάκη. Δεν αποχώρησα από τη διαδικασία. Απήχαμε από την ψηφοφορία. Από την ψηφοφορία. Σωστό. Ούτε υπέρ, ούτε κατά, σωστό. Ούτε παρόν, ούτε λευκό. Σωστό. Ήμασταν εκεί και με αυτή τη στάση δεν νομιμοποιήσαμε την πλειοψηφία της σαμαρικής ακροδεξίας με τον συνεργάτη του, τον κύριο Γκέρογλου, οι οποίοι αποφάσισαν για να καλύψουν τις πομπές τους, για να πουλήσουν πολιτικό τσαμπουκά, για να κρύψουν, να προφυλάξουν το Φρουζή από την εξέταση, να συσκοτήσουν το σκάνδαλο Νοβάρτης και να το γυρίσουν στη σκευωρία, αποφάσισαν να μας εξαιρέσουν με νομικήστικους σολικισμούς από την Προανακριτική Επιτροπή για τον κύριο Βαγγελόπουλο. Υπάρχει βέβαια και η γνωμοδοτική αυτή ήταν η πραγματικότητα. Υπάρχει η γνωμοδότηση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, που δικαιώνει όμως το αίτημα για την εξαίρεσή σας και του κύριου Τζανακόπουλου. Ακούστε, η γνωμοδότηση που αναφέρετε αφορά το 2010 Βατοπέδι. Την εξεταστική για το Βατοπέδι. Μάλιστα. Δεν παίρνει θέση για το αν μπορεί να αποβληθεί μέλος της Επιτροπής. Έτσι, είναι μια μεγάλη ψευτιά αυτή που κάνει η Νέα Δημοκρατία στα κανάλια από χθες. Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής είπε ότι μπορεί να ιδρυθεί ρόλος αμεροληψίας, ζήτημα αμεροληψίας, εάν κάποιος που θα συμμετέχει στην προανακριτική έχει κληθεί ως μάρτυρας στην υπόθεση την οποία εξετάζεται. Ούτε εγώ, ούτε ο κύριος Τζανακόπουλος έχουμε κληθεί ως μάρτυρες από τους εισαγγελείς που εξετάζουν τη μήνυση του Σαμαρά ότι ο Παπαγγελόπουλος οργάνωσε σκευωρία εναντίον. Αντικρούει βέβαια. Ακούστε με, γιατί δεν σας ακούει ότι πολύ καλά. Λειτουργούν ως εισαγγελείς τα μέλη της Επιτροπής, ναι, και νομιμοποιούνται να κάνουν κλήσεις. Ναι, λειτουργούν ως εισαγγελέας και ποτέ ο συλλογικός εισαγγελέας δεν εξαιρεί τον εαυτό του. Μάλιστα. Ζήτημα εξαίρεση μπορεί να βάλει ο κατηγορούμενος, που δεν βάζει, από όσο ξέρουμε, ή να πούμε εμείς ότι εξαιρούμαστε. Δηλαδή εσείς λέτε ότι μεταξύ τους οι εισαγγελείς δεν μπορούν να βάλουν αίτημα εξαίρεσης. Όχι, βέβαια, κοιτάξτε, κάνει μια, προσέξτε, κάνουν κάποιους νομικούς ακροβατισμούς στα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς γιατί θέλουν να στρέψουν αλλού τη συζήτηση και να μην αφήσουν να αναδειχτούν στην προανακριτική αυτή για τον Παπαγγελόπουλο όλη η ιστορία και η βρωμιά της κλοπής των 32,3 δις ευρώ από το χώρο του φαρμάκου, που ήταν τα λεφτά που πλήρωσε παραπάνω ο ελληνικός λαός από αυτά που έπρεπε να πληρώσει. Υπάρχει... Προσέξτε, δεν μπορεί να λες ότι εφαρμόζω το άρθρο του ποινικού κώδικα για την αμεροληψία, αλλά δεν εφαρμόζω το άλλο άρθρο που λέει ο ποινικός κώδικας. Ποιος αποφασίζει την εξαίρεση? Υπάρχει δικαστικό συμβούλιο το οποίο θα αποφασίζει? Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, εδώ έχει εφαρμογή ο κανονισμός της Βουλής. Ο κανονισμός της Βουλής αυτό που λέει είναι ότι οι εξεταστικές, οι προανακριτικές επιτροπές της Βουλής συγκροτούνται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Βουλής μετά από εισήγηση των Προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων που ορίζουν τα μέλη της Επιτροπής. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο μια πλειοψηφία να πει στη μειοψηφία «Δεν μου αρέσουν τα μέλη που έβαλες, τα εξαιρώ, βάλε άλλα». Γιατί αυτό κάνουν τώρα. Τώρα τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, κύριε Πολάκη, όμως είναι το ζητούμενο. Αυτό το λέμε ότι είναι χουντικής έμπνευσης αυτή η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε και είπαμε πολύ ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται αυτή η διαδικασία να εφαρμοστεί. Βέβαια σας κατηγορούν, για πρακτικές Χρυσής Αυγής, ότι με τον τρόπο αυτό αντιδρούσε κοινοβουλευτικά η Χρυσή Αυγή. Χρυσαυγίτες είναι αυτοί οι οποίοι επέτρεψαν να αναπτυχθεί η ακροδεξιά οργάνωση τα χρόνια του 10 και του 12 και του 13 που ορμούσε και χτύπαγε και δολοφονούσε μετανάστες, πρόστιγες, δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα. Χρυσαυγίτες ήταν αυτοί που αναγνωρίζανε σαν το Λοβέρδο ότι η Χρυσή Αυγή είναι αυθεντικό κίνημα και όχι εμείς που σταθήκαμε από την πρώτη στιγμή απέναντί τους. Να τα κόψουν αυτά τα... Κύριε Πολάκη, το εύλογο ερώτημα το... Άλλο. Αν εγώ που έβαλα όλη μου τη δραστηριότητα ως όφυλα σαν υπουργός
και που σαν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου για να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές του σκανδάλου Νοβάρτης, αν εγώ είμαι μεροληπτικός, ο πλεύρης ο οποίος υπογράφει δικόγραφο ως πληρεξούσιος του Γεωργιάδη εναντίον της Νοβάρτης, ότι και καλά τον δυσφημεί και τον συκοφαντεί και ζητάει 2 εκατομμύρια. Αυτός δεν είναι μεροληπτικός. Μάλιστα. Ο Γκέρογλου, ο οποίος κατέθεται μήνυση μαζί με τον Λοβέρδο, στον οποίο ασκήθηκε δίωξη, από τους εισαγγελείς διαφθοράς. Ο Γκέρογλου, λοιπόν, που κατέθεται μήνυση μαζί με τον Λοβέρδο εναντίον μας για την τιμολόγηση των φαρμάκων, αυτός δεν είναι μεροληπτικός. Κύριε Παπαδόπουλο, ο Μαρκόπουλος και ο Κυρανάκης που έχουν βγει σε όλα τα κανάλια και βγαίνουν και φωνάζουν ότι είναι σκευωρία οι Νοβάρτης εδώ και 2 χρόνια για να υπερασπίσουν τα πολιτικά του στελέχη, τα οποία ελέγχει η δικαιοσύνη, τον Αβραμόπουλο, τον Γεωργιάδη κτλ. Αυτοί δεν είναι μεροληπτικοί. Είναι, κοιτάξτε, αυτή η ιστορία είναι πρωτοφανής ιστορικά, γιατί ουσιαστικά έχει και ένα τρίτο σκοπό. Ο τρίτος σκοπός είναι να εκφοβήσουν τους εισαγγελείς που συνεχίζουν να ερευνούν τις ποινικές ευθύνες πολιτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πολάκη, εγώ σας... του κυρίου Αβραμόπουλου και του κυρίου Γεωργιάδη. Κύριε Πολάκη, σας αφήνουμε να εκφράσετε ελεύθερα και ανοιχτά την διαφοροποίησή σας και αυτό θα κάνουμε και με την άλλη πλευρά αργότερα. Δεν θέλαμε να σας βάλουμε σε αντιπαράθεση, γιατί δεν είναι στόχος μας. Τι θα κάνετε όμως από εδώ και πέρα. Σε την άλλη πλευρά να εκφράσει τις απόψεις της. Εγώ εκφράζω τις δικές μου. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Είπαμε, την Πέμπτη θα είμαστε εκεί στην Επιτροπή. Και αν ζητηθεί. Θα αποφασίσει και συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ, την Πέμπτη θα είμαστε εκεί στην Επιτροπή. Και αν εφαρμοστεί η διαδικασία προβλεπόμενη. Δηλαδή τι. Ότι ποια ξέρετε είναι κάτι. Δεν είναι μέλη της Επιτροπής και φωνάξουν τη φρουρά. Τι θα κάνετε. Ναι. Δεν άκουσα καλά, συγγνώμη. Λέω, εάν εφαρμοστεί η διαδικασία, τα προβλεπόμενα τη διαδικασία, ότι οι κύριοι Τζανακόπουλος και... Να τολμήσουν και να βάλουν τη φρουρά να μας πετάξει έξω. Και εσείς να τι θα κάνετε. Να ξαναγυρίσουμε και επίσημα σε εποχές Χούντας. Μάλιστα. Και εδώ θα είμαστε. Εσείς... Εκεί θα είμαστε μάλλον. Εσείς, όταν κληθείτε ως μάρτυρες, ωραία, μπορεί να πούνε... Από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής δεν φεύγουν, ας κάτσουν. Αλλά θα έρθετε να καταθέσετε και ως μάρτυρες. Τι θα κάνετε, κύριε Παπαδάκη? Γιατί εκεί υπάρχει. Προσέξτε να ολοκληρώσω το ερώτημα, αν θέλετε, κύριε Πολάκη, για να έχετε μια σαφή εικόνα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι λένε τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Δεν φεύγει ο Πολάκης και ο Τζανακόπουλος. Συνεχίζουμε εμείς. Αλλά θα κληθείτε να καταθέσετε ως μάρτυρες. Εσείς θα αρνηθείτε προφανώς να καταθέσετε ως μάρτυρες. Οπότε εκεί έχουμε τη βίαιη προσαγωγή. Δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να συμβεί. Βιαίως θα προσαχθείτε για να καταθέσετε ως μάρτυρας. Πού να προσαχθώ, κύριε Παπαδάκη, εκεί που θα είμαι? Αυτό είναι. Ακούστε, ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδάκη, ξέρετε τι δεν, δεν έχετε καταλάβει. Εγώ σε αυτή την ιστορία είμαι κατήγορος. Δεν είμαι κατηγορούμενος. Εγώ αποκάλυψα ότι ο Φρουζής χρηματοδότησε χιλιάδες γιατρούς και κίνησε λογαριασμό μέσα από τον οποίο από εσωτερικά έγγραφα της Νοβάρτης χρηματοδότησε πολιτικά πρόσωπα. Εγώ είμαι ο κατηγορούμενος. Εγώ είμαι ο μάρτυρας κατηγορίας ενός σάπιου πολιτικού συστήματος το οποίο χρεοκόπησε τη χώρα μέσα και από την κλοπή του δημόσιου συστήματος υγείας, των προμηθειών, των φαρμάκων, των ειδικών και των αντιδραστηρίων. Επικαλείτε... Και θα βάλουμε τη λογική στη θέση των ποδιών. Δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο εμάς που αποκαλύψαμε μετά από 20-30 χρόνια όλο το παιχνίδι που παίχτηκε αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα. Επικαλείτε η άλλη πλευρά. Δεν θα τους επιτρέψουμε να γυρίσουν την κουβέντα, κύριε Παπαδάκη, στο να βρεθούμε εμείς κατηγορούμενοι. Επικαλείτε η άλλη πλευρά ότι δεν θα κληθείτε ως κατηγορούμενος στην Επιτροπή, αλλά ως μάρτυρας. Προσφέροντας τις υπηρεσίες σας... Ό,τι έχω να πω στην Επιτροπή θα το πω και στην εξέταση των μαρτύρων που θα καλέσουμε, κύριε Παπαδάκη. Έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα ρωτήσω τον κύριο Φρουζή, το 1 εκατομμύριο μετρητά που έδωσε σε ένα συγγενή την επόμενη μέρα από τότε που μπήκε η κυρία Ράικου στο σπίτι του για έλεγχο. Πού το βρήκε? Και δεν το βρήκε η κυρία Ράικου την προηγούμενη μέρα, βέβαια. Μάλιστα. Και μετά τους έκανε και μήνυση ότι του το κλέψανε, γιατί αυτοί δηλώσανε πως χάθηκε η βαλίτσα. Κύριε Πολάκη, κύριε Υπουργέ, εμείς θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις σας, τις ακούσαμε με προσοχή. Και έχω και πολλά άλλα να πω, κύριε Παπαδάκη. Θα έρθετε κάποια στιγμή εδώ. Και για τον κύριο Μανιαδάκη, έτσι.
Βεβαίως, θα έρθετε κάποια στιγμή εδώ. Με όλη την τιμολόγηση και έδινε εντολές στον Άδωνη, φτιάξε αυτό, στείλ το γρήγορα, γιατί πρέπει να μπει το φάρμακο κτλ. Κτλ. Αυτές τις ερωτήσεις θέλουν να γλιτώσουν από τους μάρτυρες που θα καλέσουμε. Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Έχουν ξεφτυλιστεί ήδη. Ήδη έχουν ξεφτυλιστεί. Και ήδη έχει καταρριφτεί η θεωρία της σκευωρίας. Δεν είδατε ότι ο κύριος Λοβέρδος έκανε αίτημα εξαίρεσης για την κυρία Τουλουπάκη ως μεροληψία και ότι και καλά συμμετείχε στη σκευωρία, το οποίο αίτημα απορρίφθηκε. Πάντως, κύριε Πολάκη, αναμένεται με... δικαστικούς απορρίφθηκε το αίτημα. Αναμένεται με ενδιαφέρον... Δηλαδή, χωρίς φυσικό αυτούργο. Ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος? Αναμένεται με ενδιαφέρον η συνεδρίαση της Πέμπτης, όπου εκεί... Τεράστιο ενδιαφέρον. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα σας ζητηθεί να αποχωρήσετε υποχρεωτικά με την συνδρομή της Φρουράς. Θα παραμείνετε... Εκεί θα είμαστε. Αν θέλουν να γυρίσουν σε μέρες... Αν θέλουν να γυρίσουν σε μέρες του 67, εμείς δεν κολλώσαμε ούτε τότε. Εκεί λοιπόν είπατε ότι εμείς ας έρθουν να μας πετάξουν. Εμείς θα παραμείνουμε στην Επιτροπή. Και τι θα γίνει εάν δεν αρνηθείτε... Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο η πλειοψηφία να αποφασίζει το ποιοι θα είναι από τη μειοψηφία. Και είπατε και κάτι άλλο. Επιτροπή. Αν κληθείτε δεν να καταθέσετε... Δεν έχει υπάρξει αυτό. Αν κληθείτε να καταθέσετε ως μάρτυρες, θα αρνηθείτε... Κύριε Παπαδάκη, ξέρετε γιατί θέλουν να με καταθέσουν, ξέρετε γιατί θέλουν να με καλέσουν ως μάρτυρα. Γιατί και καλά ήξερα τους προστατευόμενους μάρτυρες. Θυμάσατε τότε που είχαμε τσακωθεί πριν από 2 χρόνια στην εκπομπή σας. Βεβαίως. Ό,τι είχα πει στην εκπομπή σας ήταν αυτά που έγραφε το Άι Εφημερίδα και μια σειρά από άλλα δεξιά site 2, 3 και 4 μήνες πριν. Ότι αυτοί είχαν πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη και υποχρεώθηκαν να μιλήσουν. Ότι στελέχη της Νοβάρτης και Λαϊνού στην Αμερική. Αυτό έγραφε το Άι Εφημερίδα του κυρίου Ράπτη που τα πιανε από το Κελπνό. Και θέλουν... Και τώρα η άλλη πλευρά επικαλείται ότι εσύ ήξερες... Και θα καλέσουν ότι ήξερες προστατευόμενος. Λοιπόν, κύριε Πολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση αυτή. Δώσαμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα Γιώργο και Αλεξάνδρα να μας πει την άποψή του για το τι έγινε χτες. Το απολύτως σωστό